ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε από το Λουκά το Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 923, αδελφοί, θα διαβάσουμε. Γνωστό είναι το κεφάλαιο, γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος πάντοτε έχει κάτι να μας μιλήσει, κάτι να μας πει, αδελφοί. Το ΙΖ κεφάλαιο θα διαβάσουμε, 923 σελίδα, από το 11 μέχρι το τέλος. Και ότι αυτός επορεύωτο εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισέρχεται εις την ακόμη, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήταν εστάθησαν ματρώθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτε ελέησον ημάς. Και ειδόν είπε προς αυτούς, υπάγεται και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ απήρχοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρεύθη, επίστεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών. Και αυτός ήταν ο Σαμαρίτης. Αποκτίζεται ο Ιησούς, είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10. Οι δε 9 που είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να επιστρέψουν για να δοξάσουν τον Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Ερωτηθείς δε από τον Φαρισαίον πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, αποκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείται. Ουδέ θέλουν συνειπεί ειδού εδώ είναι ή ειδού εκεί, διότι ειδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλω σου έλθει η μέρα, ότι θέλετε επιθυμήσει να είδε τη μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ειδή. Και θέλω σα πει ειδού, εδώ είναι ή εδώ εκεί, μη υπάρχετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπεί, η αστράψα εκ του επουρανού λάμψη εις την επουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου την ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά, και να καταφρονηθεί από τη γενιά ταύτη. Και καθώς έγινε τις ημέρες του Νόου, ούτω θέλει είστε και τις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον έπινον, ενήθρωγον ενυφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόου εισήλθεν εις την Κυβωτόν, και ήλθον ο καταστημός και απόλυσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε τις ημέρες του Λότου, έτρωγον έπινον, υγόραζον επόλων, εφύτευον οικοδόμων, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότος από Σοδόμο, έβλεξε πύρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέρα ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα ως ευρεθεί επί του δόματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη κατηγορηθεί να λάβει αυτά. Και ως της εν το αυρό, ομοίως ας μη επιστρέψει εις τα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότου. Όσοι ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοι απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω τι είναι εκείνη, θέλουν σε δύο επί μιας κλίνης, που εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν σε αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνει. Δύο θέλουν σε νύστε εν το αυρό, που εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Τα αποκριθένες λέγουν προς αυτόν, πού κύριε, ότι είπε προς αυτός, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν σε συναχθεί και γιατί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για το λόγο των ευλογημένων. Είναι οι προειδοποιήσεις τις οποίες ο Κύριος έρχεται και δίνει στην Εκκλησία του. Δίνει στο λαό του και δίνει στα παιδιά του, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Από τη δικιά μας τη μεριά, αδερφοί, είναι καλό πάντοτε να πιστεύουμε στο λόγο του Θεού και να παίρνουμε τα πράγματα του Θεού, αδερφοί, πολύ σοβαρά μέσα στη ζωή μας. Γιατί ξέρουμε κάτι, αδερφοί, ότι ο λόγος του Θεού, αυτή είναι και η αλήθεια, είτε το πιστεύω είτε το εμπιστεύω, θα εκπληρωθεί. Σημασία έχει, αδελφοί, να μπορέσουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη στιγμή την οποία θα έρθει ο Χριστός να μας πάρει. Σαν Εκκλησία πιστεύουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Σαν Εκκλησία πιστεύουμε ότι θα έρθει ο Χριστός. Αλλά ας προσέξουμε κάτι, αδελφοί, να μην χαθεί μέσα από την καρδιά σου και μέσα από την καρδιά μου η αρπαγή της Εκκλησίας. Δόξα στον Θεό. Και άμα δούμε, αδελφοί, ότι μέσα στη ζωή μας έχουμε κάποιες δυσκολίες,
μας προτείνει κάτι ο Λόγος του Θεού. Να πλησιάσουμε στον Κύριο. Να ζητήσουμε από τον ίδιο τον Θεό να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει, ο δόξος του Θεού. Και ο οποίος αδερφοί είναι έτοιμος να το κάνει αυτό, λογημένο το όνομα του Θεού. Όπως είπαμε, αδερφοί, είναι αυτός ο οποίος μας χάρισε, ο Πατέρας ο Ουράνιος, τον Υιό του, το μονογενή, αδερφοί. Και θα δώσει και σε εμάς, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη. Είναι, αδερφοί, τι αδύνατο λες στο Θεό. Δόξα στον Κύριο, δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Αδερφοί, εμείς αδυνατούμε πολλές φορές. Ο Θεός δεν αδυνατεί, αδερφοί. Γι' αυτό πιστεύουμε, αδερφοί, ότι εάν στηριχτούμε στο Χριστό, ο Θεός θα μας δυναμώσει για να μπορούμε πάντοτε και εμείς, αδερφοί, να νικούμε μαζί με τον Κύριο. Αλλά για να γίνει, για να λάβεις μια νίκη, αδερφέ, πρέπει να αγωνιστείς. Πρέπει να κάνεις το δικό σου τον προσωπικό αγώνα. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Εδώ γίνονται μάχες, βλέπετε, αδερφοί, και δεν τελειώνει η μάχη σε μια στιγμή. Πάνε μέρες, πάνε χρόνια. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Πρέπει να κατακτήσει ο ένας κάποιον άλλο. Και έτσι και εμείς, αδερφοί, πρέπει να μαχόμαστε. Αλλά εμείς θα μαχόμαστε τις μάχες του Κυρίου, αδερφοί. Που για μας, αδερφοί, μια μεγάλη μάχη είναι κάτι, αδερφοί. Που πολλές φορές αδυνατούμε. Μεγαλύτερη μάχη που πρέπει να κάνει ο χριστιανός είναι το να μπορεί να μένει πάντοτε στην προσευχή. Γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό. Εκεί θα λάβουμε από τον Κύριο, αδερφέ. Μας έχει δώσει το όνομα του Θεού. Άμα θα δούμε και γυρίσουμε πίσω και δούμε τις ημέρες τις οποίες, αδερφοί, ακούσαμε για πρώτη φορά για τον Χριστό, πώς ενεργήσαμε. Με τι τρόπο ενεργήσαμε. Κοιτούσαμε να βρισκόμαστε εκεί που είναι ο Κύριος. Ποθούσαμε την παρουσία του Θεού και σήμερα την ποθούμε. Αλλά πρέπει να την ποθήσουμε περισσότερο σήμερα, αδερφοί. Που μέχρι ο Κύριος ήρθε, μας συνάντησε στην προσευχή και λάβαμε και την αναγέννηση και τη θεραπεία και την ευλογία του Θεού. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι το ίδιο, αδερφοί. Η περίπτωση αυτή η οποία αναφέρει πάντα είναι προσωπικά. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Ενώ ο Κύριος λέει πήγαινε πάντοτε με σταθερή πορεία προς τα Ιεροσόλυμα, είχε μια σταθερή πορεία ο Κύριος, αδερφοί. Γιατί εκεί πέρα στα Ιεροσόλυμα ο Κύριος, αδερφοί, θα δίνει τη μεγαλύτερη μάχη για όλη την ανθρωπότητα. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Και όπου να πήγαινε ο Κύριος, πάλι γυρνούσε στο ίδιο τόπο, αδερφοί. Γι' αυτό και εμείς, αδερφοί, πάντοτε να προσέχουμε κάτι. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή σου, μην ξεχνάς την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μην ξεχνάς τον Κύριο, μην ξεχνάς πού θα συναντήσεις τον Χριστό, αδερφέ, δόξα στον Θεό. Στο ταμείο σου, αμήν, αδερφέ. Και στο ταμείο. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία που ο Θεός κάνει την παρουσία του και έρχεται να ευλογήσει όλο το λαό, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και αδερφέ, να μην αφήνουμε ποτέ τις αυλές του Κυρίου. Δόξα στον Θεό, να ποθούμε το να βρισκόμαστε μέσα στην παρουσία και στη χάρη του Θεού. Και λέει εδώ πέρα, διάβαινε λέει διαμέσου τη Σαμαρία και Γαλιλαία. Δόξα στον Θεό. Η πορεία του να πάει στα Ιεροσόλυμα και πέρασε περνούσε μέσα από τη Σαμάρια και μέσα από την Γαλιλαία. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφέ. Και μέσα σε αυτή την πορεία έγινε αυτή η όμορφη και ωραία συνάντηση. 10 άνθρωποι χωρίς Χριστό, χωρίς την αλήθεια, μια ασθένεια, βαριά ασθένεια, μια ασθένεια η οποία τους οδηγούσε στο θάνατο, η λέπρα. Δεν υπήρχε κάποιος τότε να μπορεί να θεραπεύσει τη λέπρα. Ας έχει δώσει από το όνομα του Θεού, αδερφοί, και σήμερα συμβολικά για μας η λέπρα είναι η αμαρτία. Ο μοναδικός ο οποίος μπορεί, αδερφοί, να ελευθερώσει τον άνθρωπο, να ελεήσει τον άνθρωπο και τις αμαρτίες του, είναι ο ίδιος ο Ιησούς ο Χριστός. Εάν δεν πάω στο Χριστό, δεν υπάρχει, αδερφοί, άφεση αμαρτιών. Δόξα στον Κύριο. Πρέπει να μάθω πάντοτε καθημερινώς να πηγαίνω και να ζητάω και να λέω: Κύριε, ελέησέ με. Γιατί σε πολλά φταίω, Κύριε. Ας έχει δώσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτοί οι άνθρωποι λέει μακριά από τον κόσμο, Και ήταν μια ασθένεια η οποία ήταν και πολιτικά. Τους βγάζαν έξω για να μην μολυθούν κι άλλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπετε το ίδιο πράγμα κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Τους μεμολυσμένους τους καθαρίζει. Μας εγκαθάρισε ο Χριστός και μας πάει πού, αδερφοί. Μέσα στην Αγία του και ευλογημένη παρουσία του. Δόξα στον Θεό.
Και εμείς δεν πρέπει να ερχόμαστε, αδελφοί, όντως εν ευφροσύνη, εν ευλογία, για να ευλογούμε και να δοξάζουμε το όνομα του Θεού για αυτό το οποίο έκανε προσωπικά στη ζωή σου και στη ζωή μου. Ήμασταν αμαρτωλοί, ήμασταν καταδικασμένοι σε θάνατο, δόξα στον Θεό. Σήμερα όμως είμαστε ελεημένοι του Χριστού. Και μας έφερε πού? Μέσα στην Αγία του Εκκλησία, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Και μέσα στην Εκκλησία του Θεού τι γίνεται? Έρχεται η δοξολογία προς τον Θεό, αδελφοί. Έτσι πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, όντως, και να πάρουμε τα πράγματα του Θεού πιο σοβαρά μέσα στη ζωή μας, ώστε η καρδιά μας πάντοτε να χαίρεται ότι θα πάμε στον οίκο του Θεού, ότι θα πάμε να ευλογήσουμε τον Θεό, θα πάμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, ας έχει δόξα το όνομά του, αδελφοί. Και αρχίσανε, λέει, αυτοί οι δέκα να φωνάζουν: Ιησού επιστάτε ελέησον ημάς. Πολλές φορές θυμάμαι τον εαυτό μου, αδελφοί, θυμάμαι εκείνη την ημέρα την οποία επικαλέστηκα το όνομα του Κυρίου. Ερθέ, Κύριε, να με αναγεννήσεις, να με ευλογήσεις, να με επισκεφτείς. Θέλω να γίνω παιδί σου, Κύριε. Στις πρώτες μέρες ήμουν καμιλόφωνος. Και ειδικά στην εκκλησία δεν μιλούσα καθόλου. Αλλά στο σπίτι, αδερφοί, δόξαζα τον Θεό πολύ δυνατά. Ζητούσα την παρουσία του Θεού πάντοτε. Θα σε έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφοί. Γιατί θα σκάλει και λίγο από την ομολογία μου. Γιατί, αδερφοί, δεν πίστευε. Δεν έβρισκα τρόπο και πήγαινα μέσα στο μπάνιο. Και είχαμε ένα παραθυράκι. Σου λέει, τι κάνει αυτός με τις ώρες εκεί μέσα? Τι κάνει άραγε εκεί μέσα? Και πήγε από το παραθυράκι να ανεβεί για να δει. Αλλά είχε και εκεί πέρα και ένα καντιλάκι. Και πώς πανέρχε πάνω για να δει, αδερφή. Χτυπάει το καντιλάκι και γίνεται με τα λάδια. Λέω, έγινε τίποτα? Όχι, λέει, τίποτα. Αδερφοί, οι πρώτοι χριστιανοί πηγαίνανε και δοξάζανε τον Θεό μέσα σε κατακόμβες. Όπου βρίσκαν, αδερφιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αρκεί να γίνεται, αδερφοί, με καθαρή καρδιά. Αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί. Με τον ίδιο τρόπο, αδερφέ, να ευχαριστείς και να δοξάζεις. Και με τον ίδιο πόδο πρέπει να ζητάμε, αδερφοί, όντως την παρουσία του Θεού. Έχουμε αιτήματα, Κύριε. Έχουμε ασθένειες, Κύριε, θεράπευσε. Κύριε, σε σένα ερχόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, Κύριε. Η μοναδικιά μας ελπίδα είσαι εσύ. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, Θεέ μου. Άπλωσε το χέρι σου. Βοήθησέ με, Κύριε. Έχω ανάγκη, Κύριε. Και έχουμε ανάγκη, αδερφέ. Όταν βλέπει ο Θεός τα σπλάχνα του ανθρώπου και να βαζιστά από τον Θεό, δεν θα επισκεφτεί ο Θεός το λαό του? Θα μας αφήσει, αδερφοί, να φύγουμε έτσι καινοί? Δόξα στον Θεό. Είναι δυνατό να το κάνει αυτό ο Θεός, αδερφοί? Αλλά πρέπει να καθαρίζουμε, αδερφοί, καθημερινώς, λέει, τα πόδια μας, κάθε μέρα. Όταν έκανε την πρώτη συνάντηση, αδερφοί, ο Μωυσής με τον Κύριο, και είδε εκεί τη βάτου δικαιώμενη και μη κατακαιώμενη. Και ήταν αυτή η αιτία ώστε ο Θεός να τραβήξει την προσοχή του Μωυσή, ώστε να πάει και να πλησιάσει. Αυτό το μέγα, λέει, θαύμα το οποίο έβλεπε, να βλέπει μία βάτο να καίγεται και να μην κατακαίγεται. Σήμερα οι άνθρωποι τα παίρνουν και τα κοροϊδεύουν τα πράγματα αυτά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μέσα από τη βάτο ακούγεται η φωνή του Θεού. Μέσα από τη βάτο. Μέσα από αυτή την πύρινη φωτιά ακούγεται η φωνή του Θεού. Ναι, άνθρωποι. Έχει τρόπους ο Θεός για να μιλήσει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά του λέει ένα λόγο. Και αυτό το λόγο πρέπει να το φυλάξουμε και εμείς, αδερφοί. Δηλαδή να βλέπουμε τις καρδιές μας όταν είμαστε έξω. Πρωτού μπούμε μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Πρωτού μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Τι του λέει? Του λέει τον λόγο, αδερφοί. Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου από τα πόδια σου. Γιατί ο τόπος τον οποίο είσαι είναι, λέει, γη, λέει, Αγία. Είναι δυνατόν? Ναι, αδερφοί. Όπου είναι ο Θεός, αδερφοί, είναι παρουσία του Θεού. Είναι ο τόπος εκείνος Άγιος. Και αυτό πρέπει και εμείς. Με συγχωρείτε, αδερφοί. Να καθαρίζουμε τις καρδιές μας. Το καθημερινό μας περπάτημα, αδερφοί, αυτό θέλει να πει ο λόγος του Θεού. Και έτσι να πλησιάζουμε στον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, θα μας δώσει όλα τα αιτήματά μας. Όπως είπε χθες ο αδερφός, στην κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη ώρα.
Αδελφοί, για μας αδελφοί, μετράνε με το δικό μας το ρολόι, 24 ώρες. Για τον Κύριο λέει 1000 χρόνια, δέστε, έχει ένα άλλο ρολόι ο Θεός. Ένα ρολόι το οποίο είναι αιώνιο ρολόι. 1000 χρόνια είναι, λέει, ως μία ημέρα. Δεν λέει μία μέρα, ως μία ημέρα. Για το Θεό, 1000 χρόνια. Δηλαδή τα χρόνια στο Θεό, αδελφοί, είναι ατελείωτα. Και ο σκοπός του Κυρίου, αδελφοί, είναι αυτός. Το να μπορέσω να μείνω 1, 2, 5, 15, 20 χρόνια, 30 χρόνια, να περιμένω εκεί με υπομονή, ώστε ο Θεός να απαντήσει στο αίτημά μου, για να λάβω το αίτημά μου, δόξα στο Θεό. Μας δοκιμάζει ο Θεός, γιατί μας αγαπάει, αδελφοί. Αφού λέει, η γυναίκα κράζανε δυνατά, φωνάζανε στον Κύριο, και ο Κύριος δεν απορρίπτει, λέει, στον αιώνα. Είναι ένας Θεός ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, ξέρει το τι θα συμβεί αύριο, μεθαύριο, τα πάντα. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρει. Τα πάντα γνωρίζει. Αλλά σε όλους τους ανθρώπους ο Κύριος φέρεται με τον ίδιο τρόπο. Σε όλους μιλάει ο Θεός, απαντάει ο Θεός, δίνει ο Θεός, δόξα στον Θεό, όταν ο άνθρωπος όντως πλησιάζει στον Κύριο, αδερφέ. Και τι λέει εδώ πέρα, αδερφέ. Και ενώ εισέρχονται στην ακόμη λαπίνη από το 10 άνθρωποι λεπτοί, ήτιν εστάθησαν μακρόθεν και ούτε εφώναξαν, ύψωσαν φωνή, λέγουν Ιησού επιστάταν ελέησον εμάς. Και τι λέει, και ειδών είπε, λέει, προς αυτούς. Βλέπετε, που είναι ο Θεός ο οποίος όταν τον επικαλείσαι δεν στρέφει να φύγει, και ειδών, λέει, έρχεται και ρωτάει ο Θεός. Μας ρωτάει σήμερα ο Θεός. Με τον ίδιο ακριβό τρόπο, αδελφοί. Δόξα στον Θεό. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς ακούμε τον Λόγο του Θεού. Και τι λέει εδώ πέρα. Υπάγεται και δείξεται για αυτούς εις τους ιερείς. Δεν τους ρώτησαν αν έχουν κάτι. Είδε την κατάστασή τους. Είδε. Βλέπει ο Θεός αυτή τη στιγμή, αδερφέ, την καρδιά σου, την καρδιά μου, τα βλέπει όλα, αδερφέ. Και ο λόγος του τι είναι, να πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας, λέει, στους ιερείς. Είναι ο λόγος του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Και εμείς οφείλουμε, αδερφέ, να πηγαίνουμε πάντοτε στο Μέγα Αρχιερέα, που είναι ο Ιησούς μας ο Χριστός, και να ζητάμε, αδερφέ, για να μας ευλογήσει, για να μας επισκεφθεί, για να μας δυναμώσει. Μας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, και να δίνουμε πάντοτε προσοχή στο Λόγο του Θεού, στα λαλούμενα υπό του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ, λέει, πορεύοντο, βλέπετε, στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού έρχεται η ευλογία. Όταν δηλαδή πράττω το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μου, θα έρθει, λέει, η ευλογία. Και ενώ, λέει, πορεύοντο, στην πορεία, εκαθαρίστησαν. Δεν μας λέει πόσο καιρό, αλλά μας λέει στην πορεία την οποία πηγαίνανε προς τους ιερείς, καθαριστήκαν μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, μία μέρα. Μας λέει για μία πορεία. Και εμείς έχουμε μία πορεία μαζί με τον Χριστό. Σήμερα περπατάς μαζί με τον Χριστό. Δεν πρέπει να δω την καρδιά μου. Είμαι στο θέλημα του Θεού. Μήπως κάτι το οποίο κουβαλάω δεν το θέλει ο Θεός. Μήπως πρέπει κάτι το οποίο με βαραίνει, δυσκολεύει, πρέπει να το παραδώσω στον ίδιο τον Χριστό. Το βάρος σου, το πρόβλημά σου, μήπως πρέπει να τα αφήσουμε στα πόδια του Χριστού. Έχουμε ένα ωραίο εδάφιο εκεί, αδελφοί. Και λέει, έρχεται πρόσμα. Το εδάφιο. Είναι ο λόγος του Χριστού όμως αυτός. Δεν είναι ένας λόγος ανθρώπινος, αδελφοί. Και δίνει μια μεγάλη υπόσχεση ο Θεός. Δεν είναι μια μικρή υπόσχεση αυτή την οποία μας αναφέρει ο εδάφιος αυτός μέσα από το λόγο. Πάντες σηκωπιώντες και υποφορτωμένοι, και εγώ, λέει, θέλω σας αναπάσει. Υπόσχεση του Θεού.
Εμείς πολλές φορές αντί να τα αφήσουμε εκεί στα πόδια του Θεού, τα κουβαλάμε, αποκάμουμε στην πορεία, αρχίζουμε και γονγίζουμε όπως ο λαός του Θεού γόγγιζε μέσα στην έρημο. Πάλι μάνα θα φάμε. Πάλι μάνα, πάλι το ίδιο θα φάμε. Ο γονγισμός. Και ο γονγισμός δεν φαίνει καλά αποτελέσματα. Ποτέ ο γονγισμός δεν φαίνει καλά αποτελέσματα. Ο Κύριος γνωρίζει ακριβώς το τι έχεις ανάγκη να φας, το τι έχεις ανάγκη να αντιθείς και σου δίνει το καλύτερο και μας δίνει τα αιώνια ο Θεός. Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος, αδελφέ. Ξέρετε. Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Είναι αυτός ο Λόγος του Θεού ο οποίος σε αναγεννεί, σε σώζει, σε δίνει χαρά, σε φέρνει ειρήνη, σε παίρνει το άγχος, σε παίρνει το βάρος. Δώσ' το Θεό. Το μεγαλύτερο βάρος που μας παίρνει είναι το βάρος της αμαρτίας, το βάρος της ενοχής. Έχει το Λόγος του Θεού, αφού τον πιστεύουμε, και μας καθαρίζει. Μας έχει δώσει το όνομα του Κυρίου. Δεν έχει σημασία τι έκανες. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός. Ο Θεός τι θέλει? Θέλει ο αμαρτωλός να πάει στα πόδια του Χριστού και να μπει συγχώρεσέ με γιατί είμαι αμαρτωλός. Όταν ο Πέτρος αδερφή μου είπε κοντά στον Χριστό, με κάνει εντύπωση ο λόγος του. Και είδε αδερφή αυτό το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος μπροστά στα μάτια του, μέρα μεσημέρι, να γεμίσει η βάρκα του. Ναι, με αφθονία. Και πλησίασε στον Κύριο και του λέει ένα λόγο. Φύγε από μένα Κύριε, γιατί είμαι ένα άνθρωπος αμαρτωλός. Παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Παραδεχόμαστε αδελφοί ότι κάνουμε αμαρτίες, πέφτουμε σε λάθη. Άμα το παραδέξεσαι λέει ο Θεός, άμα δεν το παραδέξεσαι δεν σε λέει ο Θεός. Το λέμε το εδάφιο πολλές φορές αυτό, αδελφοί. Πάντες λέει η ημάρτων και στερούνται τις δόξεις. Πάντες. Μέσα στους πάντες είμαστε κι εμείς, αδελφοί. Κι εμείς πολλές φορές φταίμε, πέφτουμε, κάνουμε λάθη. Μιλάμε καμιά φορά απότομα. Δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Δόξα στον Θεό. Αλλά να το πρέπει να αναγνωρίσω αυτό. Άμα το αναγνωρίζεις, λέει ο Θεός. Δεν σε αφήνει το πέσιμό σου. Γι' αυτό λέω ότι ο δίκαιος, αν και 7 φορές την ημέρα πέσει και σηκωθεί, ο Θεός θα μας δικαιώσει πάλι. 7 φορές, ναι, αδελφέ. Εγώ σου πρέπει να είμαι παραπάνω, δεν είναι. Αλλά ο δίκαιος θα μας σηκωθεί, άμα λέει, σηκωθεί ο δίκαιος. Και οι άνθρωποι, λέει, αυτοί πήγανε, λέει, στους ιερείς και πηγαίνοντας, λέει, στην πορεία, ο ένας, λέει, όμως, που δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν είχαν επικοινωνία, λέει, Σαμάρια με τους Ισραηλίτες εκεί. Ήταν μάχες. Ο ένας αυτός γύρισε και πήγε να ευχαριστήσει, λέει, τον Θεό. Ο ένας. Όλοι ήταν οι λεγόμενοι πιστοί. Οι Ιουδαίοι, οι λεγόμενοι πιστοί. Εμείς οι λεγόμενοι πιστοί, οι λεγόμενοι σήμερα χριστιανοί, βλέπουμε σε τα πράγματα, αδερφοί. Είχαμε ένα όνομα αλλά δεν είχαμε Χριστό. Όνομα αλλά χωρίς Χριστό. Σήμερα έχουμε Χριστό και δεν έχουμε όνομα, αλλά σήμερα έχουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει για πρώτη φορά, λέει, στην Αντιόχεια, οι μαθητές του ονομαστήκανε, λέει, χριστιανοί του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία το έχουν χιλιάδες φορές και η Εκκλησία δεν σώζει. Δεν σώζει η Εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Δεν σώζει, αδερφή. Καμία Εκκλησία δεν σώζει. Ο Χριστός σώζει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο Χριστός έστωσε, αδερφέ και αδερφή. Ο Χριστός έφερε στην Εκκλησία. Δεν σε έφερε κάποιος άνθρωπος. Μα μου μίλησε κάποιος, αμήν. Και φαίνεται κάποιο, κάποιος το μίλησε. Και μαθαίνεις να ακούσεις για πρώτη φορά το Λόγο του Θεού.
και πιστήκαμε στο λόγο του Χριστού. Και εμείς ακούσαμε το λόγο του και πιστήκαμε πάλι στο λόγο του Θεού. Και συνεχίζουμε να κάνουμε το αυτό. Να εφαρμόσουμε το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Αδελφέ μου, μην αφήνεις για τίποτα το Χριστό. Για τίποτα μην αφήνεις το Χριστό. Πολλά μπορεί να σου τάξουν, πολλά μπορεί να σου δώσουν. Να λέει ο Κύριος αυτόν τον λόγο τον οποίο λέει, τι οφείλει λέει στον άνθρωπο. Να κερδίσει λέει όλο τον κόσμο και να ζημιώσει την ψυχή του. Τι οφείλει αδερφή. Η ζωή του ανθρώπου μετρημένη είναι. Και ο Θεός δίνει αυτή την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους. Είναι η τελευταία ευκαιρία την οποία δίδεται από τον ίδιο τον Θεό. Ο άνθρωπος όντως να μην μείνει αδελφή σε έναν τύπο, αλλά να πάει στον ίδιο τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος πλησιάζει, ελευθερώνεται και σώζεται. Ας δούμε τις καρδιές μας αδελφοί. Θα ζητήσουμε τον Κύριο να μας όντως δυναμώσει πιο πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός θα το κάνει αδελφιά. Και λέει εδώ πέρα στο 17, αποκτηθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίσαν οι 10. Δεν το ξέρει ο Κύριος αδελφοί. Πολύ καλά το ξέρει. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζει. Βλέπουμε αδελφούς οι οποίοι λάβανε και ήρθε στιγμή αδελφοί και αφήσανε τον Κύριο. Γι' αυτό λέμε να προσέξουμε τις καρδιές μας. Δεν λάβανε όλοι αυτοί οι αδελφοί. Δεν λάβαμε εμείς σήμερα. Δεν λαβαίνουμε από το Θεό. Λαβαίνουμε. Αυτά τα οποία παίρνουμε όμως τα φυλάμε στις καρδιές μας αδελφοί όλα. Γιατί πολλές φορές γίνεται μια συνήθεια το να πάω να ακούσω το Λόγο του Θεού, το να πάω στην Εκκλησία και άμα θα βγούμε έξω και ρωτήσουμε τι είπε σήμερα ο Κύριος, δεν ξέρω. Πολλές φορές γίνεται αυτό αδελφοί. Με το σώμα παρώ, με το πνεύμα από, αντί να προσκολλήσω την καρδιά μου, τα αυτιά μου, το να ακούσω το Λόγο του Θεού, ασχολούμαι πολλές φορές με άλλα πράγματα. Γι' αυτό μας αναφέρει και για τον εύτυχο, όταν ο Απόστολος ο Παύλος δεν τράβηξε λέει το Λόγο του Θεού λέει, μέχρι το μεσονύχτιο. Ο εύτυχος ήταν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος όταν λέει στο παράθυρο εκεί, δηλαδή πότε θα τελειώσει να σηκωθώ να φύγω. Είναι και μέσα, δεν είναι, όμως είναι και απ' έξω. Είμαι και μέσα, είμαι και απ' έξω. Τι να γίνει η κατσαρόλα μου τώρα, μήπως καεί το φαγητό. Αυτή η οικοδομή που ξεκίνησα, τι θα γίνει, μήπως έχει μείνει στη μέση. Αυτά είναι, αυτή η σκέψη. Δόξα στο Θεό. Αντί να βρίσκουμε μέσα, βρίσκουμε στο παράθυρο. Βρίσκουμε έξω. Και έπεσε λέει ο εύκολος. Τρίτος όροφος. Δεν ήταν το οίκημα. Έπεσε λέει κάτω. Πέθανε λέει ο λόγος του Θεού. Άμα το διαβάσουμε το δούμε καλά. Ή ο Απόστολος ο Παύλος με τον αγκάλιασε και ο Κύριος τον ανέστησε. Δηλαδή πάλι μας δίνει ευκαιρία ο Θεός. Να μπορέσω να διορθώσω. Ο άνθρωπος ο ειλικρινής ο οποίος διορθώνει ευλογείται. Δεν απορρίπτεται από το Θεό. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Εμείς δεν πρέπει να απορρίψουμε το Θεό. Γιατί κατά φορά ο άνθρωπος απορρίπτει το Θεό και εκλέγει τον κόσμο, τη ζωή αυτή. Ο Δημάς έκλεισε τη Θεσσαλονίκη.
τον τάξαμε, τον δώσαμε. Η εκλογή είναι δικιά σου και δικιά μου. Δόξα στον Θεό. Κάναμε μια εκλογή να μείνουμε μαζί με τον Χριστό μέχρι το τέλος. Δώσαμε μια υπόσχεση. Κράτησε την υπόσχεσή σου, αδελφέ. Δόξα το θαρθεί εκείνη η μέρα, η μέρα του γάμου. Δεν πάμε και δικαιολογούμαστε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες στο Θεό. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να δικαιολογηθεί στο Θεό, άλλο. Γιατί με λοιπόν η δικαιολογία που θα κάνεις να σου φέρει μπροστά τον Υιό του. Ο Υιός μου πέθανε για σένα. Ποια δικαιολογία θα βρεις, αδελφέ? Ποια δικαιολογία θα βρουν, άδελφε? Και όλα γίνονται γιατί μας αγαπάει ο Θεός, αδελφοί, και δεν θέλει να μας χάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Κύριος, αφού γύρισε, λέει ο ένας πίσω, πήγε να δοξάσει και να ευχαριστήσει τον Θεό. Θα πεις, αδελφέ, μα ο λόγος του Θεού δεν ήταν ένα πάνης του σύρις? Μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα. Γιατί δεν πήγες στους ιερείς και ανυπάκουσες το λόγο του Θεού και γύρισε πίσω? Ήθελε να δει τον Κύριο της δόξης. Δόξα στον Θεό. Γνωρίζει πολύ καλά για αυτόνα που ο κόσμος έχει πεθάνει, αδελφοί. Δεν θέλει πλέον τον κόσμο, αλλά θέλει τον Χριστό στη ζωή του. Θέλει να ευχαριστήσει τον Κύριο. Δεν τον ενδιαφέρει εάν οι άλλοι τους δεχτούν μέσα στην πόλη. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Γιατί οι ιερείς βλέπανε όλο καθαρισμένος, είναι ελεύθερος να μπει μέσα στην πόλη. Στα ίδια δηλαδή. Δεν ήθελε να πάει στα ίδια, αδελφοί. Ο Σαμαρία, αυτός ο ένας, δεν ήθελε να πάει στα ίδια. Ήθελε να πάει στο Χριστό. Και εμείς καμιά φορά, αδελφοί, τι κάνουμε, γυρίζουμε στα ίδια, στα πανιά. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Μην πας πίσω, αδελφοί. Είναι ανυπακοή, δεν είναι ανυπακοή, αδελφοί. Δεν έκανε καθόλου ανυπακοή αυτός. Ο λεγόμενος Σαμαρίτης, Σαμάρια, πήγε να ευχαριστήσει και τον επαινεί ο Θεός. Σε επαινεί ο Θεός, αδελφέ. Γιατί μένει στην αλήθεια, γιατί μένει στο Χριστό, γιατί δεν αφήνει στο Χριστό. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, ε. Και τι λέει εδώ πέρα, αδελφοί? Δεν ευρέθησαν άλλοι να επιστέψουν στη διανοδοξάση των Θεών. Ο αλλογενής, λέει, ούτως, αλλοεθνής, ο ξένος, χωρίς Θεό, χωρίς τον αληθινό Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και είπε, λέει, προς αυτόν, α, ο λόγος του Θεού, η αμοιβή του Κυρίου, αδελφοί, οι άλλοι γυρίσανε στα παλιά για να απολαύσουν τη ζωή τους, τα λίγα χρόνια αυτά, και απόλαυση. Όσοι τα έχουν ζήσει αυτά, αδελφοί, δεν είναι απόλαυση. Δεν είναι απόλαυση. Ήμασταν σκλάβοι της αμαρτίας, αδελφοί. Μας έχει δουλώσει ο πονηρός, αδελφοί. Και μας ελευθέρωσε σήμερα ο Χριστός. Δούλος στα ναρκωτικά. Δούλος στα πιωτά. Δούλος μέσα στις ασέλγειες. Μέσα στις πορνίες, στις μοιχείες. Δούλοι, αδελφοί. Θέλουμε κι άλλα, αδελφοί. Κι όμως έχει το Θεός και σε ελευθερώνει. Πάλι στα ίδια. Και εδώ του λέει αυτό, του λέει αυτόν τον όμορφο λόγο, αδελφοί. Σηκωθείς, λέει, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Έλαβε και θεραπεία, έλαβε και σωτηρία. Τι το καλύτερο για μας, αδελφοί. Και λέω, μας λάβαμε και τη θεραπεία μας, λάβαμε και τη σωτηρία μας, σε αυτά να μείνουμε. Να μείνουμε στο Χριστό. Για τίποτα μην πουλάς το Χριστό, αδελφέ. Δεν αξίζει τίποτα. Όλα είναι πρόσκαιρα. Βλέπεις μια οικοδομή σήμερα, αδελφέ. Θα λέμε και πολύ απέναντι, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Περνάνε μερικά χρόνια, πρέπει να γκρεμιστεί και να εκτελεστεί και από την αρχή. Ή να γίνει μια ανακαίνιση. Όλα φτύρονται, αδελφέ. Μέσα στην αιωνιότητα δεν υπάρχουν αυτά.
εκεί θα είσαι αιώνιος. Γιατί ο Κύριος πήγε και μας λεγιτιμάζει αυτό το όμορφο ωραίο παλάτι, αδελφοί, δόξα στον Θεό, για τον κάθε ένα το οίκημά του. Όλα είναι ετοιμασμένα, αδελφοί, ξέρετε, όλα είναι ετοιμασμένα. Προκαταβολής κόσμου είναι ετοιμασμένα. Δόξα στον Θεό, αδελφοί. Αν θα πει αυτό είναι για σένα ή με αυτόν για σένα, τι κατέβαινε με αυτόν για σένα. Πνευματικές μεν οι έννοιες για να είμαστε όλοι μέσα στην παρουσία του Θεού. Η γη λέει είναι λέει υποπόδιο των ποδών του Κυρίου, αδελφέ. Για φαντάσου, αδελφέ, το να βρίσκεται μέσα σε αυτήν την όμορφη ωραία δόξα του Θεού, μέσα σε αυτήν την Αγία πόλη. Και εμείς καμιά φορά γυρίζουμε το ένα και βλέπουμε το άλλο, βλέπουμε το άλλο που γυαλίζει. Γυαλίζει, αλλά δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία. Γιατί αυτό που γυαλίζει, χαλάει κιόλας. Τα ουράνια, αδελφοί, δεν τελειώνουν, είναι τα ατελείωτα. Γι' αυτό, αδελφοί, μην αφήσουμε τον Χριστό. Μας λέει φυσικά παρακάτω για τον Νόα και για τον Λότ. Δύο ευκαιρίες σου επίσης έχει δώσει ο Θεός. Και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία την οποία δίνει. Και αυτές οι δύο ευκαιρίες μαζί με τον Νόα και με τον Λότ είναι για να δουν οι άνθρωποι ότι ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικότητα. Αυτό το οποίο απεκαλωθεί θα γίνει. Το λέω και σε εσένα, το λέω και σε μένα. Όπως έγινε στην εποχή του Νόε με τον κατακλυσμό, και οι άνθρωποι απιστήσανε στο Λόγο του Θεού, εκτός η οικογένεια του Νόε. Για σκεφτείτε, αδερφιέ, πόσες χιλιάδες θα ήταν εκείνη την εποχή και πόσες σωθήκαν. 8 ψυχές. Η οικογένεια του Νόε. Με τα Σόδομα και τα Γόμορα, σωθήκανε 3 ψυχές. Και εκείνο με τη βία λέει. Με τη βία. Δεν θέλανε. Τέσσερα ξεκινήσανε, αλλά σε έμενε πίσω. Δεν θέλανε. Είναι η τελευταία ευκαιρία η οποία γίνεται στον άνθρωπο με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό λέει αδελφοί, τα έχει κάνει τόσο εύκολα ο Θεός και οι άνθρωποι ζητούν τα δύσκολα. Δωρεάν η σωτηρία θέλει να πληρώσω. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος, αυτό πάει κάπου αλλού. Τι ψάχνεις, τι ψάχνουμε. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, με αυτό θα τελειώσω, αδελφέ. Όπου είναι, λέει, 2-3 στο όνομά μου, αυτό έχει σημασία. Στο όνομά μου έχει σημασία. Όχι σε κάποιο άλλο όνομα. Όπου είναι 2-3, λέει, στο όνομά μου, δύο είμαστε στην προσευχή, ή 3, ή περπατάμε στον δρόμο και μιλάμε. Ο Κύριος είναι ανάμεσα μας, είναι ο τέταρτος. Να το ξέρετε. Ή είναι ο τρίτος. Είναι μαζί μας ο Κύριος. Πάντως. Βλέπετε, αδελφοί. Είμαι, λέει, το μέσο αυτό. Και σήμερα ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Δόξα στον Θεό. Να δώσουμε τιμή στον Κύριο, αδελφοί. Όχι σε κάποιον άνθρωπο. Όχι στα ξύλα και στις πέτρες και στα τούβλα. Αλλά να δώσουμε τιμή στον Κύριο. Και αυτό λέω ότι η αληθινή προσκυνητίαση θα προσκυνάει τον Θεό, λέει, πνεύματι και αληθεία. Δεν χρειάζεται να έχω κάτι μπροστά μου να δω. Να κλείσω τα μάτια μου και μέσα από την καρδιά μου να προσκυνώ και να δοξάζω το όνομα του Θεού. Αυτό θέλω. Όπου και αν βρίσκεσαι, κλείσε τα μάτια σου και δόξα στον Θεό. Ο Κύριος είναι δίπλα σου. Δόξα στον Κύριο. Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί, να μας στηρίξει, να μείνουμε στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος πάντοτε μας ελέγχει. Κι άμα σε κάτι πέσει, αδελφέ, ό,τι και αν είναι αυτό, να ζητάς πάντοτε το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά θα πω κάτι, γιατί καμιά φορά ακούγεται αυτό. Έκαψα το φαΐ της Καρτζαβλώσης, ο Χριστέ μου. Όχι έτσι, αδελφέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε. Μην το κάνουμε όπως το κάνουμε μέσα. Με το που γίνεται κάτι Παναγία μου το αυτό μου, όχι έτσι. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τις δυνάμεις του Θεού ή το αίμα του Ιησού Χριστού για κάτι. Λέει αναμαρτία, λέει, έπιασε κάποιος, έφτιαξε κάποιος, λέει, έχει πέσει αμαρτία. Ας ζητήσει, λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο όλο αυτό καθαρίζει, λέει, μάλιστα από κάθε, λέει, αμαρτία. Έτσι θα ζητάμε το αίμα του Χριστού. Όχι, έγινε κάτι, μου έπεσε το ποτήρι, αχ, Χριστέ μου, γιατί έπεσε το ποτήρι, έπεσε, για άλλο, ποτήρι, είναι και έπεσε. Η έσπαση. Να δίνουμε αξία, αδελφοί, στον Κύριο σε όλα τα πράγματα.
έτσι δεν, αδερφοί, να δίνουμε αξία στον χώρο. Για τη σωτηρία της ψυχής μας, για τις οικογένειές μας. Και να προσευχόμαστε, αδερφοί, ο Θεός όντως να αναλάβει και τα αδέρφια μας τα οποία απομακρυνθήκανε, όλα τα αδέρφια. Τα αδέρφια ακόμα τα οποία αποστασίσανε, γιατί υπάρχουν και αποστάτες, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι επικραθήκανε. Όλοι να προσευχόμαστε, ο Θεός, αδερφοί, να βάλει μετάνοια, να βάλει επιστροφή μέσα στις καρδιές τους, αδερφοί, ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού Χριστού. Και να βάλει και στις καρδιές μας μετάνοια. Και να μας γεμίσει με συγχωρηγότητα, ώστε να μπορούμε να συγχωρούμε κι εμείς όχι μόνο τους αδερφούς, αλλά και όλους τους ανθρώπους.